Χαίρετε κύριο κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ Αδελφή, καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με την βοήθεια του Θεού θα μιλήσουμε για τα θαύματα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Φέτος με την ευλογία του Θεού συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από την έλευση του Ιερού Σχοινώματος του Οσίου Ιωάννου από το προκόπι της καπαδοκία στην Μικρά Ασία που το έφεραν οι ξεριζωμένοι προκοπής στο νέο Προκόπη στην Εύβοια. Το ιερό σκήνομα του Οσίου Ιωάννου παραμένει με την χάρη του Θεού άφθαρτό και ευωδιάζον και επιτελεί πάρα πολλά θαύματα σε όσους τον επικαλούνται με πίστη και προστρέχουν για να προσκυνήσουν στο ιερό σκήνομά του. Τα θαύματα αυτά είναι σχεδόν καθημερινά. Ένα αξιοσημείωτο θαύμα είναι το ότι ο Όσιος Ιωάννης Κάθε 20 χρόνια ζητά να του αλλάξουν τα Ιερά Άμφια και φέτος έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλούς πιστούς που ζουν σε διαφορετικά μέρη και ζητά εκτός από την αλλαγή και το χρώμα που θα πρέπει να έχουν. Με την αλλαγή αυτή ακολουθείται μία ιεροτελεστία όπου τα προηγούμενα άμφια κόβονται σε κομματάκια και δίνονται στους πιστούς ως ευλογία. Το 1930 ξεκίνησε να χτίζεται ο περικαλής ναός προς τιμήν του Αγίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε έπειτα από πολλούς κόπους των πιστών περί το έτος 1950 και οι πιστοί καταφθάνουν από διάφορα μέρη της χώρας μας να προσκυνήσουν τον Άγιο, να επικαλεστούν την βοήθειά του και να τον ευχαριστήσουν για τα τόσα θαύματα που επιτελεί. Α δούμε τώρα και κάποια από τα θαύματα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Ο Άγιος ζητάει μόνος του να του αλλάξουμε τα άμφια. Τότε μπορούμε να ανοίξουμε και την Λάρνακα. Η Λάρνακα δεν ανοίγει όποτε θέλουμε εμείς, αλλά όταν θέλει ο Άγιος. Εδιηγεί ο μακαριστός προϊστάμενος του ναού, πατήρ Ιωάννης Βερνέζος. Και πώς ειδοποιεί για την αλλαγή των αμφίων του, για παράδειγμα, σε μια καλή ψυχή λέει στον ύπνο τη: Έλα να με χαιρετήσει. Είμαι ο Ιωάννη από την Ρωσία. Έλα στην εκκλησία μου και να πει στον ιερέα ότι ήρθε ο καιρό να μου αλλάξουν τα άμφια. Αυτό ακριβώ συνέβη κατά τα έτη 1937. 1955 και το 1977 όπου έγινα αποδέκτης ο ίδιος. Διηγείται ο ιερέας. Το 2005 ξαναζήτησε ο Οσίος να γίνει αλλαγή των αμφίων του μετά από 28 χρόνια που πέρασαν από το 1977. Στο τέλος της λιτανείας του Τιμίου Λιψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου το έτος 2024 άφησαν όπως συνηθίζεται το Τίμιο Λίψανο επάνω σε μία εξέδρα και όλος ο λαός, χιλιάδες προσκυνητές πέρασαν από κάτω. Αυτό κράτησε για πολλές ώρες. Στο τέλος κατέβασαν το τίμιο λείψανο και παρατήρησαν πως το γυαλί στο πάνω μέρος από το πρόσωπο του Αγίου είχε υγρανθεί. Η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι ο Άγιος ίδρωσε μεταφέροντας τις χιλιάδες προσευχές των προσκυνητών στον θρόνο του Θεού όπως και ο ίδιος ο ιδρώτας του προσώπου του Χριστού έγινε ως θρόμ βιέματο κατά την προσευχή στην Γεθσιμανή. Η Ιδιαίτερη συγκίνηση προξενεί ένα ταπεινό μπαστούνάκι, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην ασημένια λάρνακα του Αγίου, βουβός μάρτυρας θαύματος. Το μπαστούνι αυτό προέρχεται από την συγκύπτουσα γερόντισσα Μαρία Σιάκα, από το χωριό Φρέναρο στις αμοχώς του στην Κύπρο, η οποία στις 11 Αυγούστου του 1978 θεραπεύθηκε θαυματουργικά από τον Άγιο και με φωνή γεμάτη δάκρυα ευγνωμοσύνης του είπε «Τι να σου δώσω, παλικάρι μου, είμαι φτωχιά, θα σου δώσω τον μπαστούνι μου διότι δεν μου χρειάζεται μέχρι να πεθάνω». Και τον μπαστούνι αυτό, αγαπητοί αδελφή παραμένει εκεί ως σήμερα. Υπάρχουν επίσης φορές που το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου δεν βρίσκεται μέσα στη Λάρνακα και αργότερα εμφανίζεται μέσα. Μάλιστα, την ώρα που διαπιστώνεται πως ο Άγιος Ιωάννης δεν είναι μέσα στη Λάρνακα, την ίδια ώρα έχει γίνει μία θαυμαστή ίαση κάποιου που τον επικαλέστηκε. Άλλες φορές το ιερό λείψανο του Αγίου αλλάζει πλευρό. Αλλάζει θέση δηλαδή όπως είναι εξαπλωμένο. Ενίοτε και μπροστά στον κόσμο στους προσκυνητές και ακούγεται θόρυβος από εκεί. Αυτό μάλιστα συνέβη και το έτος 1990. Αυτά αγαπητοί αδελφοί ήσαν μερικά από τα θαύματα τα οποία επιτελεί ο Όσιος Ιωάννης Ορόσος και συνεχίζει να επιτελεί πάρα πολλά θαύματα σε όσους τον επικαλούνται με πίστη και ζητούν την βοήθειά του και τις μεσητείες του. Να είστε όλοι και όλες καλά και ήθε να έχουμε την ευχή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και τις μεσητείες του. Αμήν γέννητο.